Προσιτές είναι οι τιμές και χαμηλότερες σε σχέση με πέρσι στα σχολικά είδη. Η κίνηση δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Η κίνηση έχει ξεκινήσει. Βεβαίως είναι πιο δειλά, πιο δειλή η κίνηση φέτος, πιο ακριβώς και πιο επιλεκτική μπορώ να πω. Ως προς τις τιμές, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερες από τις περσινές τιμές. Έχουμε προσπαθήσει, μάλλον έχει γίνει μια προσπάθεια και από εμάς, τους βιβλιοπόλες, αλλά και από τους προμηθευτές μας και έχουν συμπιεστεί οι τιμές προς τα κάτω. Βεβαίως, οι αυξήσεις που έγιναν στο ΦΟΒΟΑ, αυτές απορροφήθηκαν εις βάρος μας και όχι του καταναλωτή. Είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα με τον καταναλωτή. Αυτό που παρατηρώ φέτος είναι πιο ομαλή η κίνηση, δεν είναι σοριδών αγορές κλπ. Ο κόσμος έρχεται με πιο αργό ρυθμό, ψωνίζει και με άνεση. Έχω παρατηρήσει επίσης ότι θεωρώ ότι κάνει έξυπνες αγορές ο κόσμος, δεν προστρέχει σε περιττά πράγματα, ελέγχει τις τιμές. Όχι. Βεβαίως, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Στο κατάστημά μου έχω πάντα επώνυμα, έτσι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είναι, να είναι εγγυημένα τα προϊόντα μας. Γιατί τα μη επώνυμα είναι αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία έχουν συνέπειες πολλές. Αλλά στα επώνυμα πια έχει γίνει αυτή η προσπάθεια που προείπαμε. Οι τιμές έχουν συμπιεστεί προς τα κάτω. Η μάστιγα ισχύει πάντως ως προς το καταναλωτικό κοινό και είναι το ξενόγνωσο βιβλίο και επιμένω και θα επιμένω. Να το λέω αυτό συνεχώς. Θεωρώ ότι η εκμετάλλευση είναι πολύ μεγάλη και δυστυχώς έχουν θυχθεί πολύ και τα βιβλιοπωλεία. Προσωπικά γίνεται μία σκέψη τέτοια ώστε να σταματήσουμε το ξενόγλωσσο βιβλίο στο μέλλον. Στην παρούσα φάση, για αυτή τη σχολική σεζόν, το δουλεύουμε με παραγγελίες μόνο, γιατί έχουμε ήδη πολύ μεγάλο παθητικό. Έχει ανοίξει η όρεξη των εκδοτών σε εισαγωγικά, γιατί δεν τους θεωρώ εκδότες. Έχουν συμπιέσει πολύ τα ποσοστά κέρδους των βιβλιοπωλών και έχουν αυξήσει υπέρογκα τις τιμές όπως κάθε χρόνο. Αντί να μειώσουν τις τιμές, είναι οι μόνοι που ανεβάζουν τις τιμές και όλα είναι υπέρ του εαυτού τους. Μιλάμε πάντα για... Ναι, μιλάμε πάντα για επώνυμες τσάντες, τις οποίες εγώ παρέχω τέλος πάντων. Ξεκινάμε από 20 ευρώ και μπορούμε να φτάσουμε ενδιάμεσα πάμε 30, 35, 40, μπορούμε να φτάσουμε έως 150 και 160 ευρώ κάποιες εξειδικευμένες τσάντες. Οι κασετίνες και αυτές ξεκινούν από 2-3 ευρώ και φτάνουν έως 11-12 ευρώ. Τα χαρτικά, οι τιμές τους είναι νομίζω πολύ προσιτές, πάντα καλή ποιότητα τετραδίων και όχι τετράδια που παρέχονται σε άλλους χώρους. Τα υπόλοιπα αναλώσιμα θεωρώ ότι οι τιμές και αυτές, μάλλον έχει εναλλακτικές ο πελάτης, ο καταναλωτής και να κάνει τις αγορές του.